Η Σούζαν ήταν στα Χανιά, η 32χρονη Κατερίνα στη Σιτία, η 33χρονη Αδαμαντία στη Νέα Λικαρνασσό, η Τόνια και η Ντέση που τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ στο Ρέθυμνο, η Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Τραγικά θύματα της έμφυλης βίας που ξεσπά και τρομάζει με τις διαστάσεις που αποκαλύπτονται τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα. Και όταν μιλάμε για μια τέτοια προσωπικότητα, τα αποτελέσματα αυτά είναι αρκετά πιθανά να συμβούν. Δηλαδή τουλάχιστον να βγει εκδίκηση, αλλά εδώ μιλάμε και για ένα άκρο, μιλάμε για μια δολοφονία, για μια τελείως διαστρεβλωμένη αίσθηση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται κατά μέσο όρο 137 γυναίκες από νυν, πρώην, συζύγους ή συντρόφους, είτε μέλη των οικογενειών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται μακρόχρονη κακοποιητική συμπεριφορά προς τη γυναίκα, η οποία πολύ συχνά βρίσκεται σε θέση φυσικής ή και οικονομικής αδυναμίας σε σχέση με το δράστη. Όταν μιλάμε για μια κακοποιητική σχέση που μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές, η ομοιρία είναι ένα κομμάτι αυτής της πραγματικότητας. Ο βασανισμός, ο μηδενισμός είναι στοιχεία τα οποία συμπυκνώνονται σε μια τέτοια δυσλειτουργική σχέση. Η δημόσια συζήτηση για τα εγκλήματα σε βάρος γυναικών βρέθηκε στο απόγειό της τον Ιούλιο του 2019 με αφορμή το πρωτόγνωρο φρικιαστικό έγκλημα με θύμα την 60χρονη Σούζαν Ήτον που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Θήτης 27χρονος κρητικός, γιος ιερέα και πατέρας δύο μικρών παιδιών. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο για να την ακινητοποιήσει, την έβαλε στο Port Bagaz, τη μετέφερε στο παλιό γερμανικό καταφύγιο και αφού τη βίασε, την πέταξε μέσα στην τρύπα όπου εντοπίστηκε η σωρός της λίγα 24 ώρα αργότερα. Είναι τόσο υψηλά που φτάνουν σε ένα ποστό μία στις τρεις γυναίκες να έχει δεχτεί ζωή της μία από αυτές τις μορφές βίας. Είναι απίστευτο, 33% του γυναικείου πληθυσμού. Η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε από το σύζυγό της με καραμπίνα στη Νέα Λικαρνασσό με το ανήλικο παιδάκι της οικογένειας να βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο. Υπήρξε λόγος που ο άνθρωπος αυτός έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και δυστυχώς προέβησε μία πράξη, στέρισε τη ζωή της σύζυγου του, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Η 32χρονη Κατερίνα στραγγαλίστηκε από τον 37χρονο σύζυγό της στη Σιτία, τη στιγμή που στο διπλανό χώρο της οικίας βρισκόταν τα δύο μωρά τους, ηλικίας 1 και 2 ετών. Υπάρχει απίστευτα μεγάλη ένταση μέσα στο πλαίσιο του σπιτιού. Ο άνδρας κατά στη πλειοψηφία κατά το 85-90% είναι ο δράστης της βίας μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Η γυναίκα κατά 85% είναι αυτή που δέχεται ενδοοικογενειακή βία στο πλαίσιο της σχέσης. Δύο ακόμη γυναίκες που θεωρούνται νεκρές παρότι δεν βρέθηκαν ποτέ συμπεριλαμβάνονται στη μακάβρια λίστα των θυμάτων της έμφυλης βίας στην Κρήτη. Η 38χρονη Τόνια Ζόεβα εξαφανίστηκε το Μάιο του 2018. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας από τη Βουλγαρία, μητέρας ενός παιδιού, δεν βρέθηκε ποτέ. Οι αρχές θεωρούν δεδομένο ότι δολοφονήθηκε από τον 60χρονο σύντροφό της που έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Την ίδια ακριβώς περίοδο στο Ρέθυμνο εξαφανίστηκε και η 37χρονη Ντέση Ηλίεβα, η οποία μάλιστα ήταν έγκυος. Λίγα 24 ώρα μετά την εξαφάνισή της, ο φίλος της και πατέρας του παιδιού που κυοφορούσε έβαλε τέλος στη ζωή του, παίρνοντας μαζί του το μυστικό για το που βρίσκεται το πτώμα της. Θεωρώ ότι υπήρχε μια δράση της έντασης της βίας, όπως την παρατήρησα, τουλάχιστον και εγώ προσωπικά, την κλινική μου εμπειρία το τελευταίο διάστημα, σε όλες τις μορφές. Έτσι. Επαναλαμβάνω, βία δεν είναι μόνο η σωματική, έχει διάφορες μορφές. Αλλά και σε επίπεδο Κρήτης, θεωρώ ότι τόσο το τελευταίο διάστημα, όσο και η διαχρονική πορεία, όσο και ίσως λίγο μεγαλύτερη έκφραση από την πλευρά των θυμάτων του τι συμβαίνει, αποτυπώνει όλη αυτή την διαφορά σε σχέση με το άλλο. Πάντα υπήρχε βία, πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι θα υπάρχει, αν δεν υπάρξουν μηχανισμοί υποστήριξης, αλλά και νομικής διαχείρισης.